Στα νησιά του Αιγαίου έφτασαν οι Τούρκοι αξιωματούχοι που έχουν ρόλο παρατηρητών. Οι εμπειρογνώμονες θα επιτηρούν τη διαδικασία επαναπροώθησης και θα πιστοποιούν πως οι προσεπιστροφοί μετανάστες προήλθαν από την Τουρκία. Ανάλογος αριθμός Ελλήνων παρατηρητών θα βρεθεί στα μικρασιατικά παράλια. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έφτασαν στα νησιά ξεπέρασαν τους 1.600 στο τελευταίο 24ωρο. Οι αφήξεις αυξήθηκαν παρά τη συμφωνία. Η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθεια να εκενώσει τα νησιά, τον Πειραιά και μετέπειτα την Ιδωμένη. Οι άνθρωποι αυτοί είναι απελπισμένοι, θέλουν ένα καλύτερο και ασφαλές μέλλον, ρισκάρουν τις ζωές τους για αυτόν τον σκοπό. Αναμένουμε να συνεχίσουν να έρχονται. Ίσως οι αφήξεις μειωθούν, αλλά θα συνεχίσουν να έρχονται. Είμαι σίγουρη, λέει αυτή η εθελόντρια στη Λέσβο. Στην Αθήνα βρέθηκε ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα μετανάστευσης. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και εξέφρασε ικανοποίηση για τους γρήγορους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η ελληνική πλευρά. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως προϋποθέσεις για την επιτυχία της συμφωνίας τη μείωση των ροών και την ταχεία ενίσχυση της Ελλάδας σε ανθρώπινο δυναμικό.